Να δούμε λοιπόν τώρα την άσκηση 2 της β' ομάδας, στην οποία πρέπει να απλοποιήσουμε αυτές τις παραστάσεις. Εδώ έχουμε α μείον 1 προς α και όλο στο τετράγωνο επί το κλάσμα α στην τρίτη συν α στο τετράγωνο με παρονομαστή το α συν 1 όλο μαζί στην τρίτη. Πώς μπορούμε λοιπόν να απλοποιήσουμε αυτό το κλάσμα? Καταρχήν στην πρώτη παρένθεση θα χρειαστεί να τα κάνουμε ομώνυμα, θα βάλουμε δηλαδή παρονομαστή τη μονάδα και θα γίνει α στο τετράγωνο μείον 1 δια α, όλο βέβαια υψώνεται στο τετράγωνο. Επί το δεύτερο κλάσμα, στο δεύτερο κλάσμα μπορούμε να βγάλουμε το α στο τετράγωνο κοινό παράγοντα στον αριθμητή, θα μας μείνει το α συν 1, δια το α συν 1 και όλο μαζί στην τρίτη, που σημαίνει ότι έχουμε μια μικρή απλοποίηση τώρα να κάνουμε. Εδώ η παρένθεση α συν 1 να απλοποιηθεί με την τρίτη δύναμη και να μας μείνει στον παρονομαστή βέβαια τετράγωνο. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Τώρα, στο πρώτο κλάσμα, ο αριθμητής είναι διαφορά τετραγώνων, γίνεται δηλαδή α μείον 1 επί α συν 1 και υψώνεται όλος μαζί στο τετράγωνο, που σημαίνει και η πρώτη παρένθεση στο τετράγωνο και η δεύτερη παρένθεση στο τετράγωνο. Όπως και ο παρονομαστής υψώνεται στο τετράγωνο, επί στο δεύτερο κλάσμα με την απλοποίηση μας έχει μείνει α τετράγωνο, δια α συν 1 όλο μαζί στο τετράγωνο. Και πάλι διαπιστώνουμε ότι έχουμε απλοποιήσεις που μπορούμε να κάνουμε και συγκεκριμένα μπορούμε να απλοποιήσουμε όλη πλέον την παρένθεση α συν 1 στο τετράγωνο με το α συν 1 στο τετράγωνο αλλά και το α τετράγωνο με το α τετράγωνο. Το τελικό αποτέλεσμα που θα μας έχει μείνει θα είναι βέβαια μόνο το α μείον 1 όλο στο τετράγωνο. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο σκέλος. Όσο για το δεύτερο σκέλος, έχουμε να απλοποιήσουμε την παράσταση. Αριθμητής α στο τετράγωνο συν α συν 1 διά παρονομαστής α συν 1 επί δεύτερο κλάσμα α στο τετράγωνο μείον 1 διά α στην τρίτη μείον 1. Παρατηρούμε ότι στο πρώτο κλάσμα δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Στο δεύτερο κλάσμα ο αριθμητής είναι διαφορά τετραγώνων και ο παρονομαστής επίσης είναι διαφορά κύβων. Επιπλέον αφού είναι πολλαπλασιασμός μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε αριθμητή με αριθμητή και παρονομαστή με παρονομαστή. Άρα λοιπόν από το πρώτο κλάσμα αριθμητής α τετράγωνο συν α συν 1 επί από το δεύτερο κλάσμα που είναι διαφορά τετραγώνων θα γίνει α μείον 1 επί α συν 1 και μπαίνουν βέβαια στο ίδιο κλάσμα. Στον παρονομαστή από το πρώτο κλάσμα έχουμε το α συν 1, ενώ από το δεύτερο είναι διαφορά κύβων, γίνεται α μείον 1 επί α στο τετράγωνο συν α συν 1. Και τώρα μπορούμε να κάνουμε απλοποίησεις. Μπορούμε δηλαδή να δούμε ότι απλοποιείται όλη η παρένθεση α μείον 1 με το α μείον 1 του παρονομαστή, όλη η παρένθεση α συν 1 με το α συν 1 του παρονομαστή, αλλά και όλη η παρένθεση α τετράγωνο συν α συν 1, που σημαίνει ότι έγινε απλοποίηση πλήρης σε αυτό το κλάσμα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι 1.